τον πρώην βουλευτή Πασόκ Φθιώτιδας, τον κύριο Νίκο Τσόνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Τσόνη. Και εγώ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τους τίτλους απευθείας, τους οποίους έχουμε βάλει και στο σημερινό παράθυρο. Το Πασόκ πλέον είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά, διότι το είδαμε και στη Βουλή να συμβαίνει αυτό. Ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει σε εισαγωγικά ως μονομάχο στα πολιτικά ζητήματα τον πρόεδρό σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και στην περίπτωση που συζητούσαν προχθές και σήμερα στην προανακριτική για τα Τέμπη. Έχετε πάρει την ευκαιρία, έχετε αρπάξει την ευκαιρία να είστε το δεύτερο κόμμα ουσιαστικά στη Βουλή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συνεχίζουμε αυτό που κάναμε από την αρχή, κύριε Στεριόπουλε, να κάνουμε μια αντιπολίτευση που θα είναι πάνω στη λογική και στον εξυγχρονισμό του κράτους. Να κάνουμε δηλαδή, στόχος μας είναι να κάνουμε ένα κράτος το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα είναι υπέρ του απλού πολίτη, με κάποιο κοινωνικό πρόσημο, και αυτό πλέον αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης και επειδή βλέπει ότι το ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, μας έχει βάλει, το βλέπω και εγώ αυτό, σε πρώτη γραμμή. Δηλαδή αυτή την εντός εισαγωγικών αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση με τον αρχηγό μας, τον Ανδρουλάκη. Αυτό νομίζω. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε την πολιτική που κάναμε, στον ίδιο ρυθμό δηλαδή, επί της λογικής και όχι με ακρότες και με τσιτάτα. Και νομίζω κάποια στιγμή φαίνεται κιόλας, ο κόσμος αρχίζει και το εκτιμά αυτό το πράγμα. Μετά και από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Οπότε, η ουσιαστική μονομαχία στη Βουλή, έτσι όπως το παρακολουθούμε, ήταν σε εξέλιξη σήμερα αυτό. Ναι, ναι. Και την προηγούμενη ημέρα και σήμερα με αφορμή τα Τέμπη, με σοβαρότατες καταγγελίες, με ισχυρό πολιτικό λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε μέχρι και τους πρώην υπουργούς για όσα συνέβησαν στα Τέμπη. Κοιτάξτε, εμείς δεν συμβιβαστήκαμε την πρόταση αυτή του ΚΚΕ και της Νέας Δημοκρατίας να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, που σημαίνει εξετάζει μόνο τα πολιτικά του θέμα. Εμείς βάσει αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα, και αυτά είναι τα έγγραφα του Εισαγγελέα της Ευρώπης, καθώς και μια ποινική δικογραφία, ζητάμε να γίνει μια προανακριτική επιτροπή. Και εκεί πέρα ζητάμε βέβαια να εξεταστεί και ο κύριος Σπίρτζης ως μία παράβαση, ο κύριος Σπίρτζης είναι για παράβαση καθήκοντος, όπως και ο Καραμαλής για απιστία και μάλιστα οικονομικού βάθους και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα, βέβαια. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι. Όμως πλέον λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, εγώ θα επιμείνω. Όχι, ήθελα να πω εδώ ότι... στην ουσία. Ναι. Ήθελα να πω ότι εδώ βλέπουμε μία συγκάλυψη που υπάρχει στις Νέες Δημοκρατίες, δηλαδή να μην φανεί τίποτε στο τέλος, και αυτό έγινε. Και έχουμε δηλαδή μία κυβέρνηση που είδες έγιναν υποκλοπές στην Ελλάδα, δηλαδή υποκλεπότανε η αρχηγή των κομμάτων και δεν ξέρω μέχρι πού έφτανε. Έχει περάσει αυτό και θα δούμε μέχρι πότε, αν θα το ξαναφέρουμε και πότε θα έρθει στην επιφάνεια, γιατί είχε πει ο Μητσοτάκης μετά από 3 χρόνια, αν θυμάστε, που σημαίνει άντε να ανακαλύψουμε τώρα μετά από 2-3 χρόνια. Στην ουσία αυτό που λέει ο κόσμος, τρέχα γύρευε. Και βλέπουμε και τούτο εδώ. Δεν βλέπουμε τη δημοκρατία έτσι, την διαφανή δημοκρατία, η οποία στον καιρό μας πρέπει να είναι ακόμα πιο διαφανής. Ωραία. Όμως, επιμένω εγώ, η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις έχει σχέση και με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η στρατηγική του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλείται συνεχώς το κέντρο και βλέπουμε ότι αποχωρούν συνεχώς στελέχη. Εγώ θα πω και κάτι ακόμη. Η διαφορά είναι μικρή. Περάσατε στη δεύτερη θέση, αλλά με μικρή διαφορά. Mm. Αυτό τι σημαίνει τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης επικαλείται συνεχώς το κέντρο? Καταρχάς, ακόμα δεν έχουμε δει που το πάει ακριβώς ο κύριος Κασελάκης, γιατί τώρα τελευταία και σήμερα νομίζω, αν είδατε, επιχαίρεται ο Αντώναρος, ο πρώην ιδιαίτερος του Κώστα Καραμαλή. Επιχαίρεται που λέει φύγανε τα βαρύδια και επιτέλους θα τον αφήσουν ελεύθερο. Αυτό που βλέπουμε από τον κύριο Κασελάκη μέχρι τώρα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο να βγαίνει στην πιάτσα έξω
Και όποιον βρίσκει να το λέει ναι, ναι, να το χτυπάει στον νόμο και να του λέει έλα, έλα επάνω να τα πούμε στην Κομοδούρο. Δεν είναι πολιτική σοβαρή αυτή κατά την άποψή μου. Όπως και η εκλογή που δεν με ενδιαφέρει βέβαια, αλλά με την ίδια, σαν πολίτες μπορώ να κρίνω και λέω ότι με την ίδια ελαφρότητα που είχε δει την Ελλάδα κάποτε ο Τσίπρας και έστειλε το Βαρουφάκι επάνω να κάνει στους Ευρωπαίους εκείνα τα wow, αν θυμάστε, και φάγαμε το τρίτο μνημόνιο που ήταν και υπερδιπλάσιο των δύο προηγούμενων. Με το ίδιο και τώρα φέραν έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα, έδωσε 2 ευρώ και βγήκε πρόεδρος. Αυτό οπωσδήποτε δεν μπορούν να το ανεχθούν οι παλιοί αριστεροί. Και με όποια πρόφαση, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν μπαίνω στα πολύ κοντά, δεν τα ξέρω κιόλας, το αν προσβλήθηκαν και πόσο προσβλήθηκαν, φεύγουν και νομίζω ότι δεν τέλειωσε εδώ. Κρατήστε το αυτό, θα δείτε ότι ίσως το μεγαλύτερο βάθος είναι από εδώ και πέρα. Τι εννοείτε? Ότι είναι και άλλα στελέχη τα οποία δεν είναι πρώτης γραμμής ή κάποια στιγμή θα αρχίσουν να αμφισβητείται. Και αυτή η πολιτική του κυρίου Κασελάκη που όλοι τον έχουν δεχτεί με χαρά μέχρι τώρα, κάποια στιγμή θα περάσει από κόσκινα και αυτοί οι ίδιοι που τον έχουν στηρίξει κάποια στιγμή θα αποτραβηχθούν κατά την εκτίμησή, τη δική μου. Εσείς τι θα κάνετε για αυτός Πασόκ? Εμείς τι είπαμε, τα ακολουθάμε όπως είπαμε την πολιτική μας, δηλαδή δουλεύουμε τα νομοσχέδια τα οποία παρουσιάζουμε και είμαστε όσο μπορούμε κοντύτερα στο λαό. Δηλαδή... Εδώ υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή στελεχών, κύριε Τσόνη, οι οποίοι ήταν πριν στο Πασόκ. Ναι. Πέρασαν στον ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν ξανά και κάποιοι μένουν. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς, ενδεχόμενο να φύγουν και άλλα στελέχη. Και στελέχη που ήταν πριν στο χώρο του Πασόκ. Το Πασόκ, τα στελέχη που θα επιστρέψουν, που θα θέλουν να επιστρέψουν, ναι, θα τα δεχθεί πίσω? Έχουμε πει και είναι και απόφαση μάλιστα της Κεντρικής Επιτροπής ότι αυτοί που πήγαν να εξαργυρώσουν θέσεις, να πιάσουν στα σίδια όπως θυμάστε έλεγα εγώ, αυτοί δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Ο απλός κόσμος που για κάποιο λόγο θεώρησε ότι εκεί είναι το συμφέροντο. Για τα στελέχη μιλάμε τώρα. Στελέχη εξαρτάται ποια κόσμος... στελέχη. Ένα στέλεχος εδώ στη Φθιώτα δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Ένα στέλεχος όμως όπως είναι ο Ραγκούς. Για τα στελέχη ας πούμε στις νομαρχιακές. Οι γραμματείς του, εκεί, του κόμματος Ξενογιανακοπούλου και τα λοιπά, όχι. Αυτοί δεν θέλουμε να γυρίσουν και νομίζω ότι δεν έχουν και αυτοί το θάρρος, τα μούτρα που λέμε, να γυρίσουν πίσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το άγγιγμα το δικό μας δεν είναι μόνο προς αυτά τα στελέχη, αλλά είναι και στα στελέχη και αυτόν τον απλό κόσμο που πήγε προς τη Νέα Δημοκρατία. Και τονίζουμε τα τροτά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι τώρα και με το νομοσχέδιο στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο είναι ένα άλλο νομοσχέδιο στυλ κατρούγκαλο, δηλαδή θα αφαιμάξει την κατώτερη τάξη. Αυτά τα τονίζουμε, φωνάζουμε προς την κυβέρνηση ότι... Υπάρχει υλικό να φορολογήσεις, υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, υπάρχουν οι offshore εταιρείες, αυτοί που με τα φωτοβολταϊκά, τα υπερκέρδη υπάρχουν. Φορολόγηση πρώτα αυτούς και μετά οριζόντια προς όλους τους αδύναμους. Αυτά κάποτε θα τα εκτιμήσει ο κόσμος και νομίζω ότι τα βλέπει, γιατί τα δικά μου τα... Στην ουσία τώρα της πολιτικής, κύριε Τσόνη, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να προταχθούν προκειμένου να πείσετε τον κόσμο ότι εσείς είστε ο δεύτερος ισχυρός πόλος στη χώρα, ο πόλος που θα μπορέσει να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη του 41% της δεύτερης εκλογικής θητείας του? Θα σας πω τη δική μου την άποψη επιγραμματικά, που την για να καταλάβουν και οι πολίτες ποιοι είναι οι πυλώνες της πολιτικής του Πασόκ σήμερα. Τις είχαμε εκφράσει και προεκλογικά βέβαια, αλλά κοιτάξτε, εμείς είμαστε κοντά στη σκέψη του απλού πολίτη που λέει ότι επιτέλους ρε αδερφέ, οργανώστε ένα κράτος που να μπορεί να, όπως είπα πριν, να εισπράξει τα έσοδά του και να στεγανοποιήσει τα έξοδά του. Αυτό μέχρι τώρα δεν γίνεται. Τώρα με τα καινούργια μέσα, κύριε Στεριόπουλο, που έχουμε τα κομπιούτερ, τεχνική νοημοσύνη, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα αυτό το πράγμα και όλο αυτό θα είναι εισόφελος στο πολίτη. Όταν θα βγουν και θα υπάρχει αυτό το κέρδος, θα μείνουν λεφτά δηλαδή για να επενδυθούν σε κοινωνικό έργο, η υγεία πάνω απ' όλα και η εντιμότητα δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι δικαιοσύνη, είτε είναι εργατικό κίνημα, ό,τι θέλετε να υπάρξει εντιμότητα. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Και αυτό εκεί βασιζόμαστε κι εμείς. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλη αυτή την περίοδο είναι η ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Και δεν μιλάμε ακρίβεια σε επίπεδο μόνο
Ελλάδας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Εδώ μιλάμε για μια αδικαιολόγητη ακρίβεια σε επίπεδο εσχροκέρδειας. Σωστά, το και συνεχώς ακούμε, χρόνια, ναι, και συνεχώς ακούμε από τα στελέχη της κυβέρνησης ότι θα κάνουμε ελέγχους, ότι θα επιβάλλουμε πρόστιμα, αλλά αυτό δεν σταματάει. Και όταν κάποιος κάνει την απλή σύγκριση, γιατί σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω ίντερνετ να μπεις στο ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, στο ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και να συγκρίνεις τα προϊόντα και τις τιμές τους. Υπάρχουν περιπτώσεις, κραυγαλαίες περιπτώσεις, που ελληνικά προϊόντα εξαγόμενα είναι από την Ελλάδα εκεί προς τα έξω, τα βρίσκουμε στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ φθηνότερα από ό,τι πολλούνται στην Ελλάδα. Αυτές τις περιπτώσεις, τις κραυγαλαίες περιπτώσεις, δεν θα έπρεπε, γιατί ο πολίτης αυτό αντιμετωπίζει ως μεγάλο πρόβλημα τώρα, κύριε Τσόνη. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα που ακούει στο όνομα ακρίβεια, ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Κοιτάξτε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, δηλαδή. Δεν υπάρχει επιτελικό κράτος που ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει κάνει κιόλας, όχι ότι θα το κάνει, ότι έχει κάνει. Αν πάρετε από τα Τέμπη με αυτή την ανοργανωσία που υπήρχε στα σιδηρόδρομο, αν πάρετε για την εσκροκέρδη όπως αναφέρατε πολύ καλά τώρα, δείχνει ότι την αδυναμία του κράτους να είναι ένα κράτος αυστηρό, δίκαιο και αποτελεσματικό. Δεν είναι. Μήπως δείχνει και κάτι ακόμα, ότι αυτή η τεράστια διαφορά του 41% που απολαμβάνει σήμερα η κυβέρνηση δεν δείχνει να υπολογίζει κάποιον ως αξιωματική αντιπολίτευση για να τον δυσκολέψει στις πολιτικές του. Εγώ θεωρώ ότι... Μήπως δεν είστε υπολογίσιμη δύναμη, το λέω ομά. Κοιτάξτε, μπορεί να ακούγεται σκληρό. Νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο αυτό. Γι' αυτό ελπίζουμε θα ισχυροποιηθούμε να κάνουμε και πιο τρανταχτή την παρουσία μας. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, αυτή την ώρα τα έχει δώσει όλα στους μεγάλους, κύριε Στεργιόπουλε. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι ενέργειες, είτε είναι φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, γιατί να μην δώσει τα φωτοβολταϊκά σε στέγη των ανθρώπων να βγάζουν από 200 και 300 ευρώ το μήνα ο καθένας? Γιατί τα δίνει στις μεγάλες εταιρείες? Τώρα αυτό. Γιατί οι τράπεζες. Τώρα αυτό. Έχουν... Δεν μπορεί να ρωτάμε γιατί το έκανε. Όχι, το θέμα είναι ότι τι θα κάνετε εσείς ως αντιπολίτευση για να αναδείξετε τέτοιου είδους ζητήματα για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και οι ισορροπίες. Τώρα αν ρωτάτε τον Πρωθυπουργό γιατί το έκανε για τους δικούς του λόγους. Θέλω να τα πω, να τα ακούσει και ο κόσμος αυτά τα πράγματα, τι γίνεται δηλαδή. Γιατί εμείς ένα που θα κάνουμε. Θα είχαμε βάλει στα βενζινάδικα όπως εμάς, στα πρατήρια καυσίμων, τη μηχανή ισρώων νεκρών. Δεν συνδέθηκε ποτέ. Θα τη βάλουμε αυτή σε λειτουργία για να πιάσουμε κάποια έσοδα. Είχαμε βάλει το πώς. Δεν συνδέθηκε ποτέ. Θα το βάλουμε για να πιάσουμε έσοδα. Υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει λατρεμπόριο πετρελαίου, υπάρχουν οι ΦΠΑ από το οποίο θέλω δεν να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσόνη. Αυτά θα όλα κάνουμε αυτά λέτε, για να όλα αυτά που λέτε κράτος είναι πολύ σωστά. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά μετά της ακρίβειας, έρχεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο να χτυπήσει βάρβαρα όλους αυτούς που στηρίζουν μέχρι σήμερα την ελληνική οικονομία. Οριζόντια. Οριζόντια. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να επιβληθούν ποινές, πρόστιμα και φορολογίες σε αυτούς που πρέπει. Το οριζόντια σε όλους, διότι πήραμε ένα μέτρο τον κατώτατο μισθό, τον πολλαπλασιάσαμε επί όσο έπρεπε και βγήκε ένα νούμερο. Χωρίς αυτό να αποδίδει την πραγματικότητα, την οικονομική και τη φορολογική σε κάθε έναν από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρετε τι δείχνει αυτό, κύριε Στεργιόπουλε? Ότι επειδή απευθύνονται σε αυτόν τον κόσμο, αν πεις υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει φοροδιαφυγή. Υπάρχει και σε αυτή την κλίμακα εκεί κάτω. Βεβαίως και υπάρχει εκεί και είναι και μερικοί που δηλώνουν κάτω από 10 και παίρνουν και το επίδομα των άλλων, το οποίο δεν είναι. Αυτά είναι αλήθεια. Δεν πας όμως να βαρέσεις όλο τον κόσμο που έρχεται από ένα μνημόνιο, από κρίση κτλ.
Οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα. Αυτό θα το καταλάβει αργότερα ο κ. Μητσοτάκης, γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα, βάζοντας αυτό το νομοσχέδιο, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει καταλάβει και ο Χατζηδάκης ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να του δώσουν. Δεν έχει καταλάβει ότι θα υπάρξει ανεργία μεγαλύτερη. Δεν έχει καταλάβει ότι θα αρχίσουν να δηλώνουν ακόμα πιο ψέματα. Εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικός δεν έχει καταλάβει? Όταν πάει και ζητάει από αυτούς τους ανθρώπους, εγώ θεωρώ είναι δύο. Αφενός μέσα στους μεγάλους έχει τάξει ότι σας και του δείχνει εμπράκτος δηλαδή και θα βοηθήσετε όσο μπορείτε. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την κάλυψη την μηδιακή και δεν μιλάω για τα δικά μας εδώ τα μίδια. Και στους μικρούς θέλει να πάρει τους μικρούς. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει ότι αυτή η τάξη δεν έχει λεφτά πλέον να δώσει. Τα βγάζει δύσκολα πέρα. Μάλιστα. Κύριε Τσόνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Και εγώ. Θα τα λέμε όσο πιο συχνά γίνεται τώρα. Έχετε και ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι. Όποτε θέλετε και μου δίνετε ευκαιρία να απευθυνθώ και στον κόσμο και να πω ας ακούσουν, ναι, να μου δώσετε την ευκαιρία, αλλά και αυτοί μέσα από τα υπόλοιπα μέσα τα... Πώς τα λέτε αυτά εσείς τα καινούργια μέσα? Τα social media, ναι. Τα social media, να προσπαθήσουν να μάθουν τις... απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάμε κοντά τους, θα πάμε και ξανά στην επαρχία, θα πάμε, έχουμε αρχίσει και πήγαμε στα Τέμπη, πήγαμε και κάναμε σύσκεψη με τους αγρότες, κάναμε σύσκεψη για την υγεία και εδώ στη Φθιώτα. Θα κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, τους καλούμε λοιπόν κοντά μας να ξαναφτιάξουμε ένα κόμμα όπως το είχαμε παλιά, που ό,τι και λάθος αν έκανε, γεγονός είναι ότι ήταν κοντά στον πολίτη. Άξι. Ήταν το κόμμα του αδύναμου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόνη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.